Νέα δεδομένα θα υπάρξουν αυτή τη χρονιά για την εκκίνηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Οι πολίτες δηλώνουν αγανακτισμένοι για την τιμή διάθεσης, υποστηρίζοντας πως είναι στα ύψη. Σχετικά με την εκτίμηση για το που θα κυμανθεί η πώληση του πετρελαίου, οι ειδικοί σημειώνουν ότι θα πρέπει να το περιμένουμε στην τιμή του 0,80 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Γενικότερα όμως για το πετρέλαιο, πανάκριβο, υποφέρει ο κόσμος, θα ζεσταθεί το χειμώνα. Ο Έλληνας δεν έχει λεφτά, ο Έλληνας δεν δουλεύει. Ο Έλληνας έχει περάσει δύσκολα. Πέρυσι που είχε κάτω από ένα ευρώ, βάλαμε στο τελείωμα κάπου τον Απρίλιο. Πήγε 78 λεπτά, 75, είχε 10 χρόνια να έχει τέτοια τιμή. Είναι απαράδεκτη με τους φόρους που έχει το πετρέλαιο. Θα ζεσθανόταν ο κόσμος, δεν θα πέθανε ο κόσμος σαν το μαγκάλια. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει και φέτος στις 15 Οκτωβρίου. Η τιμή είναι περίπου 20% χαμηλότερη σε σχέση με αυτή που ίσχυε κατά την έναρξη της περσινής χειμερινής περίοδου. Πολλοί ήταν οι πολίτες που εκμεταλλεύτηκαν τη χαμηλή τιμή του πετρελαίου την προηγούμενη σεζόν και έβαλαν στις δεξαμενές τους και για αυτή τη χρονιά. Δεν έχω λεφτά. Άμα έχω λεφτά, καταρχήν δεν μπορεί να τα έχω γεμίσει. Οπότε δεν έχω τίποτα άλλο. Του χρόνου πάλι. Την άλλη χρονιά. Πέλετ χρησιμοποιούμε. Είμαστε πολυκατοικία, κατάλαβες, με τρεις κατοικίες που συμφέρει. Είμαι σε μονοκατοικία και μπορώ μόνη μου να το ρυθμίζω όπως θέλω. Όσο και να το βάλουνε. Αναγκαστικά θα προτιμούσα φθηνότερο βεβαίως, αλλά τι να κάνουμε. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει οικονομική ανάσα στα ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς μέχρι το τέλος του έτους σχεδιάζει να τους χορηγήσει επίδομα θέρμανση συνολικού ύψους 84 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για το επίδομα της χειμερινής περίοδου 2020 μέχρι 2021, το οποίο αποφασίστηκε να καταβληθεί νωρίτερα προκειμένου να δοθεί μια πρόσθετη στήριξη.